Σήμερα το πρωί λοιπόν ξύπνησα με ένα, από ένα όνειρο, στο, στο όνειρο αυτό ε, υπήρχε πολλή κίνηση, ήταν μια κατάσταση, Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, ακουγόντουσαν πολλές φωνές και εγώ έτρεχα και ενθάρρυνα τον κόσμο να πολεμήσουμε για να πάρουμε πίσω τον χρόνο του Θεού. Ότι κάποιος τον έκλεψε τον χρόνο του Θεού. Όταν λέω χρόνο δεν εννοώ το έτος, έτσι, τον χρόνο γενικά του Θεού. Ότι έπρεπε να πολεμήσουμε για να πάρουμε πίσω τον χρόνο του Θεού. Και ξύπνησα με αυτό. Και το είπα στον Γιώργο. Και ο Γιώργος είπε ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό που θα πρέπει να το μιλήσουμε. Γιώργο. Ναι. Ε, Νομίζω αξίζει τον κόπο, δεν θα κάνω πλήρες μάθημα, αλλά αξίζει τον κόπο να δούμε έστω και εντάχει κάποια εδάφια για να καταλάβουμε κάτι σημαντικό σχετικά με το χρόνο. Θα σας δείξω λοιπόν κάποια εδάφια που έχω συγκεντρώσει για αυτό το σκοπό, για να καταλάβουμε ότι το κάλεσμα του Κυρίου αυτή τη στιγμή για εμάς, είναι τραβάει την προσοχή μας στο θέμα του χρόνου, της αλληλεπίδρασής μας με το χρόνο, της αλληλεπίδρασής μας με τον Θεό μέσα στη διάσταση του χρόνου, που είναι μια πολύ σημαντική διάσταση, όσο σημαντική είναι και η διάσταση του εδώ, του εκεί, όπως ζούμε μέσα στη διάσταση του χώρου έτσι ζούμε και μέσα στη διάσταση του χρόνου. Και διαβάζουμε στη Γένεση 1.14 και είπε ο Θεός ας γίνουν φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού για να διαχωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα και α είναι για σημεία και καιρούς και ημέρες και χρόνους και α είναι για φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού για να φέγγουν πάνω στη γη και έγινε έτσι. Θα ήθελα να προσέξετε το εξή. Οι φωστήρε στο στερέωμα του ουρανού που διαχωρίζουν τη μέρα και τη νύχτα, βεβαίω καταλαβαίνετε πω είναι ο ήλιο και η σελήνη. Προσέξτε όμω, πρώτα είπε α είναι για σημεία καιρού, ημέρες και χρόνου, και μετά είπε α είναι για να φέγγουν πάνω στη γη. Με λίγα λόγια, πρώτα θέσπισε τη διάσταση του χρόνου και στη συνέχεια θέσπισε το ότι είναι και φυσικό φαινόμενο πάνω στη γη. Άρα λοιπόν εκείνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι η άειλη διάσταση του χρόνου η οποία μετριέται με καιρούς, με ημέρες, ξέρουμε ότι μετριέται με την ώρα πλέον στις μέρες μας, ότι υπάρχει αυτή η άειλη διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική. Το πόσο σημαντική είναι το βλέπουμε στο σύνολο των γραφών αλλά δεν θέλω τώρα να κάνω το πλήρες μάθημα γιατί θέλει πολύ βάθος. Θα πάω όμως κατευθείαν στην Εβραίους 11.3 όπου λέει διαμέσου δια της πίστης νοούμε ότι κτίστηκαν οι αιώνες και στο κείμενο λέει κατηρτίσθε τους αιώνας πίστη νοούμεν κατηρτίσθε του αιώνα. Ξαναδιαβάζω λοιπόν τη μετάφραση διαμέσου της πίστης νοούμε ότι κτίστηκαν οι αιώνε με το Λόγο του Θεού το κείμενο λέει ρήμα Θεού δηλαδή με το ζωντανό Λόγο του, του Θεού ώστε αυτά που βλέπονται δεν έγιναν από εκείνα που φαίνονται. Με λίγα λόγια από το αόρατο δημιουργήθηκε το ορατό. Αλλά ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που δημιουργήθηκε, ήταν οι αιώνε. Τι είναι οι αιώνε, παιδιά, Είναι η μέτρηση του χρόνου. Είναι η πάροδος του χρόνου. Είναι η διάσταση του χρόνου που κινείται η γη και φτιάχτηκαν οι αιώνε. Η βιβλική έννοια αιώνε δεν είναι μέτρηση 100 χρόνων, 100 ετών. Η έννοια αιώνα στη γραφή είναι μια ευρύτερη έννοια που δεν μας προσδιορίζει ο Λόγος του Θεού εάν μετριέται με χρόνια, μάλλον είναι άλλου είδους προσδιορισμός που δεν εμβαθύνω τώρα γιατί θέλω χρόνο και δεν τον έχουμε το χρόνο. Πάμε στην Εβραίους 9.25. Μιλάει για τον Ιησού που μιλάει για τον Αρχιερέα. Στο 26 λέει, για να πηγαίνω γρήγορα, τώρα όμως φανερώθηκε μια φορά «Στο τέλος των αιώνων», που στο κείμενο λέει «επισυντελεία των αιώνων», συν, το «συντελό», δηλαδή είναι το τέλος, «συντελό», αυτό που φτάνει στο τέλος, «φανερώθηκε για να αφαιτεί την αμαρτία διαμέσου της δικής του θυσίας», που σημαίνει τι, το τέλος των αιώνων πότε είναι, το τέλος των αιώνων στην Αγία Γραφή, σύμφωνα με αυτό το εδάφιο και άλλα εδάφια, θεωρείται η Σταύρωση και η Ανάσταση του Ιησού πριν από δύο χρόνια. Το τέλος των αιώνων δεν είναι στο, στο αύριο, το τέλος των αιώνων είναι ήδη πριν από δύο χρόνια. Είμαστε στις έσχατες ημέρες, είμαστε στη συντέλεια των αιώνων, είμαστε μέσα σε αυτό. Εντάξει, οπότε αν ακούτε διδασκαλίες για τις έσχατες μέρες, καταρχήν ξεχάστε τις, οι έσχατες μέρες έχουν ήδη συντελεστεί και είμαστε στις έσχατες μέρες. Είναι βιβλική έννοια, την ανέφερε ο Ιωάννης και την αναφέρει και η Επιστολή προς Εβραίους. Πάμε στο Δανιήλ. Ε, στο 21 μιλάει για το Θεό και λέει ότι αυτός μεταβάλλει τους καιρούς και τους χρόνους, στο 2.21, όμως λίγο παρακάτω στο 7.25 μιλάει για τον εχθρό που λέει και θα μιλήσει λόγια ενάντια στον ύψιστο και θα κατατρέχει τους Αγίους του ύψιστου και θα διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους και θα δοθούν στο χέρι του μέχρι καιρό και καιρούς και μισό καιρό. Άρα λοιπόν τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε ότι αυτός που θα έπρεπε να είναι και είναι ο Κύριος του χρόνου, είναι ο Κύριος μας, αλλά υπάρχει και ένα έργο του εχθρού που προσπαθεί να μεταβάλει καιρούς όπως και τους νόμους του Θεού. Άρα πρέπει να προσέχουμε και αυτό λέει ο Παύλος στην Εφεσίους 5.15 με 18. Θα ήθελα να το διαβάσουμε προσεκτικά γιατί τώρα πάμε ουσιαστικά στο επίκεντρο της συζήτησης που είναι προσέχετε λοιπόν πώς να περπατάτε ακριβώς όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί εξαγοραζόμενοι τον καιρό επειδή οι ημέρες είναι πονηρές. Γι' αυτό μη γίνεστε άφρονες αλλά να καταλαβαίνετε τι είναι το θέλημα του Κυρίου και μη μεθάτε με κρασί στο οποίο υπάρχει ασωτία αλλά γίνεστε πλήρεις με το πνεύμα. Αυτό που είπε ο Κύριος στην Εύη στο όνειρό της σήμερα ουσιαστικά αναφέρεται σε αυτό που διαβάζουμε στην Εφεσίους 5, 15 και κάτω. Ότι καλούμαστε να προσέχουμε πώς να περπατούμε και αυτό σημαίνει σε σχέση με το χρόνο, με τη διάσταση του χρόνου. Τι θα πει εξαγοραζόμενοι τον καιρό επειδή οι μέρες είναι πονηρές. Θα το πω συνοπτικά. Όταν όλος ο κόσμος μπήκε κάτω από την κυριαρχία του πονηρού, η λέξη κόσμος δεν είναι μόνο η γη ο γιατί η γη ο δεν υπάρχει χωρίς την περιστροφή γύρω από τον ήλιο και χωρίς τη μέτρηση του χρόνου. Ο κόσμος, η έννοια του κόσμου, περιλαμβάνει την διάσταση του χώρο χρόνου. Είναι και χρόνος, είναι και χώρος. Όταν λοιπόν εδώ πέρα ο Παύρο λέει οι ημέρε είναι πονηρέ, εννοεί το εξή. Η διάσταση του χρόνου, οι ημέρε, είναι πονηρέ. Όταν λέει στην Α Ιωάννου 5:19, που με έχετε ακούσει να το λέω πάμπολε φορέ, Όλο ο κόσμο κείται εν το πονηρό. Σημαίνει και η διάσταση του χρόνου. Ή οι ημέρε είναι πονηρέ. Δηλαδή υπάρχει το έργο του σκότους που θέλει να μεταβάλει τους καιρούς που ο Θεός προσδιορίσε και η πονηρία να επικρατήσει και να ροκανίσει από τη ζωή της πίστης, από το έργο της Εκκλησίας, τους χρόνους του Θεού. Το οποίο μπορεί να βρει εφαρμογή ατομικά στη ζωή μας, μπορεί να βρει εφαρμογή συλλογικά στο έργο της Εκκλησίας. Στην, Ευ... στην Εβραίους που λέει «Ως προς τον καιρό θα έπρεπε να είστε δάσκαλοι». Ως προς τον καιρό. Κι όμως είστε ακόμα νήποι, πρέπει να πίνετε γαλατάκι. Με λίγα λόγια, χάσατε το χρόνο σας. Χάσατε το χρόνο του Θεού. Γιατί όσον αφορά αυτόν τον καιρό, ο χρόνος όλος που έχει περάσει, θα έπρεπε να είναι χρόνος οικοδομής πνευματικής ακομα νύπιοι πνευματικής ορίμανσης. Και χάσατε το χρονο σας χασατε το χρονο του θεου γιατι οσον αφορα αυτό τον καιρο ο χρονος ολος που εχει περασει θα επρεπε να ειναι χρονος οικοδομης πνευματικης και πνευματικης οριμανσης και χασατε το χρονο και είστε ακόμα μωρά. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να γινόμαστε αφρονές όπως διαβάζουμε στο Εφεσίους 5.17 αλλά να καταλαβαίνουμε τι είναι το θέλημα του Κυρίου και ανάμεσα σε άλλα το θέλημα του Κυρίου είναι να, να, να αυξανόμαστε πνευματικά. Είναι να προσευχόμαστε, είναι να ζούμε μαζί Του. Είναι να εκμεταλλευόμαστε με τον καλό τρόπο τις ευκαιρίες που παρέχει ο Θεός μέσα στο χρόνο. Η λέξη εξαγοραζόμενη τον καιρό μου θυμίζει επίσης την έννοια της απολύτρωσης. Γιατί? Mm. Διότι απολυτρώνω ουσιαστικά θα πει εξαγοράζω πληρώνοντας τα λίτρα. Πηγαίνω σε ένα αφεντικό που έχει ένα δούλο και εξαγοράζω το δούλο πληρώνω τα λίτρα και ελευθερώνω το δούλο και τον κάνω δικό μου δούλο. Ο καιρός λοιπόν που έχει υποταχθεί στον πονηρό λόγο της αμαρτίας εμείς χρειάζεται να τον εξαγοράσουμε, δηλαδή να τον απολυτρώσουμε. Με ποιο τρόπο? Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς όπως ο Θεός εξαγόρασε μας από το σκοτάδι. Τι έκανε? Πλήρωσε με το αίμα του Ιησού. Με το αίμα του Ισού μπορούμε και εμείς να εξαγοράσουμε τον καιρό. Αλλά τι θα πει αυτό, τι θα πληρώσω. Δίνω αίμα και παίρνω τι. Ουσιαστικά λέει το εξή. Αντί να κάθομαι να χάνω το χρόνο μου, αντί να χαζεύω, αντί να παίζω, αντί να βαριέμαι, εάν δω ότι κάτι μέσα μου αντιστέκεται και δεν με αφήνει να επενδύσω στο έργο του Θεού, λέω στο όνομα του Ισού Χριστού. Δεν θα αφήσω το χρόνο μου να πάει χαμένος, Στο όνομα του Ισού Χριστού. Ο χρόνος αυτός είναι Άγιος τον Κύριο και θα, το, θα τον χρησιμοποιήσω σωστά το χρόνο μου. Δεν θα αφήσω να χαθεί μέσα από τα χέρια μου ο χρόνος. Με παρακολουθείτε ή θέλετε να εξηγήσω κάτι. Με παρακολουθείτε. Ωραία. Στο Κολοσαΐς 4, 5 και 6 λέει τα ίδια λόγια ακριβώς, με, λίγα διαφορετικό, με λίγο διαφορετικό περιεχόμενο. Λέει «περπατάτε με φρόνηση προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι τον καιρό». Ο λόγος σας σας είναι πάντοτε με χάρη, αρτημένος με αλάτι, για να ξέρετε πώς να αποκρίνεστε προς κάθε έναν ξεχωριστά. Εδώ η φράση «εξαγοραζόμενη τον καιρό» δεν έχει άμεση σχέση με τα συμφραζόμενα, απλά το βάζει σαν ένα από τα πράγματα. Δηλαδή πρώτον, περπατάτε με φρόνιες προς τους έξω. Δεύτερο, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Τρίτο, ο λόγος σας, σας είναι πάντοτε με χάρη. Λέει πράγματα που τους συνιστά για να στέκονται σωστά στον Κύριο. Πάμε τώρα στην Αλφα Θεσσαλονική, κεφάλαιο 5, που τα εδάφια 1 έως 5, όταν προετοιμαζόμουν για αυτά που θα πούμε σήμερα, αισθάνθηκα πως είναι σαν προφητικό μήνυμα για μας. Ελάτε να τα διαβάσουμε. Σχετικά δε με τους χρόνους και τους καιρούς αδελφοί, δεν έχετε ανάγκη να σας γράφει κάποιος. Κάθε φορά που το διαβάζω αυτό λέω «Αχ Παύλε, Αχ, Παύλε, εμάς μας ξέχασες. <χει> Μπορεί αυτοί οι αδελφοί να μην είχαν ανάγκη. Γιατί, γιατί μάλλον τους μίλησε ο Παύλος, τους εξήγησε. Οπότε λέει, δεν έχετε ανάγκη να σας γράψει κάποιο, ξέρετε ήδη. Έλα όμως που εμείς δεν ξέρουμε. <χει> Όταν το πρώτο έβαλα στο στόχαστρό μου αυτό, έλεγα, Θεέ μου, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν έβαλε τον Παύλο να μας το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Γιατί. Και η μόνη απάντηση που έχω βρει είναι γιατί ό,τι και, και να ήξερε ο Παύλος από το Άγιο Πνεύμα, μπορούμε και εμείς να το μάθουμε από το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχουμε παρά να ρωτήσουμε. Κύριε, τι είναι αυτά τα σχετικά με τους χρόνους και τους καιρούς. Μάθε μας, Κύριε, δίδαξέ μας. Πάω στο δύο. Δεδομένου ότι εσείς ξέρετε ακριβώς πως η ημέρα του Κυρίου σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα έτσι έρχεται, επειδή όταν λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε έρχεται επάνω τους ευνίδιος όλεθρος, όπως η πόνη της γένας στην έγκυο γυναίκα και δεν θα ξεφύγουν. Αλλά εσείς αδελφοί δεν είστε σε σκοτάδι, ώστε η μέρα να σας καταφτάσει σαν κλέφτης. Όλοι εσείς είστε γη του φωτός και γη της ημέρας, δεν είμαστε της νύχτας ούτε του σκότους. Τι θα πει αυτό, θα πει ότι καλούμαστε να αγρυπνούμε πνευματικά και να μην αφήσουμε τους εαυτούς μας να παρασυρθούμε στο σκοτάδι της άγνοιας, στο σκοτάδι της έλλειψης κατανόησης κλπ. κλπ. Κλείνω με την Εφεσίους 6.18 που η έμφαση είναι στο προσευχόμενοι σε κάθε καιρό. Να διευκρινίσω εδώ ότι ο Παύλος δεν λέει να προσεύχεστε πάντα, 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 λέει σε κάθε καιρό. Στο κείμενο λέει εν παντή καιρό. Τι θα πει η λέξη καιρός. Η λέξη καιρός είναι μία μέτρηση χρόνου, αλλά δεν είναι μία μέτρηση χρόνου π.χ. τόσα δευτερόλεπτα ή τόσα λεπτά. Είναι αυτό που ονομάζεται στη γραφή ο προσδιορισμένος καιρός με λίγα λόγια. Εκείνη η στιγμή στο χρόνο που είναι προσδιορισμένο, είναι η κατάλληλη στιγμή, είναι η ώρα που ο Κύριος προσδιορίσε για να συμβεί κάτι. Και στα, στο περιεχόμενο, στα συμφραζόμενα της Εφεσίους 6, ο καιρός στον οποίο αναφέρεται ο Παύλος είναι αυτό που λίγο παραπάνω αναφέρεται η πονηρή ημέρα. Που λέει προσέξτε να είστε ντυμένοι με την πανοπλία του Θεού για να σταθείτε κατά την πονηρή ημέρα. Επειδή προσπαθώ να κλείσω χωρίς να κάνω πολύ μεγάλο μάθημα, δεν θα εμβαθύνω περισσότερο, αλλά θα πω το εξής, Αυτό τον καιρό, τώρα, τώρα, καλοκαίρι του 2023, τώρα, Ιούλιο μήνα, ο Κύριος μας έχει καλέσει σε πνευματική επαγρύπνηση με μερική νηστεία 30 ημερών. Ένας από τους στόχους είναι ο καθαρισμός μας. Ένας, υπάρχουν κι άλλοι. Επειδή πραγματικά θέλω να κλείσω τώρα, δεν θα συνεχίσω περισσότερο, θα πω όμως το εξή. Είναι καιρό για πνευματική αγρύπνια με προσκαρτέρηση για να μπορέσουμε να σταθούμε δυνατά και όχι μόνο το σκοτάδι να μην μας καταπιεί, αλλά το φως να λάμψει μέσα στο σκοτάδι. Αμήν. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που αφήσαμε χωρίς να τις διδάξουμε και να τις εξηγήσουμε, αλλά δεν γινόταν να κλείσω σε 20-25 λεπτά εάν έκανα μεγάλο μάθημα. Ολοκλήρωσα. Κάποιος άλλος που θέλει κάτι να συμπληρώσει ή να ρωτήσει,